Όπως θα ευχηθείτε την περασμένη φορά, είχαμε αναφερθεί στην αξία του να αναλύουμε τις επιγραφές, όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Έτσι, επανερχόμεθα στην έρευνα της επιγραφής πράξη των Αποστόλων. Τι έχει να μας πει αυτή η επιγραφή πράξη των Αποστόλων? Ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί δεν εκτέθη θαύματα των Αποστόλων ή σημείς των Αποστόλων ή δυνάμεις και τέρατα των Αποστόλων? Διότι, όπως σημειώνει ο Άγιος Πατήρ, υπάρχει μία διάκριση μεταξύ της ταινίας της πράξεως και της ταινίας του θαύματος. Πράξη είναι ένα προσωπικό κατόρθωμα και προϋποθέτει κόπους και υδρότα. Διαθέτει ακόμα η πράξη αγαθήν προαίρεση. Πάντοτε όμως η πράξη για να αποφέρει καρπών είναι συνυφασμένη η προσωπική φροντίδα με τη Θεία Χάρη. Όταν λέμε πράξη, εννοούμε αυτός που έγινε σόφρον, φρόνιμος, αμβρίος, δίκαιος, για να περιοριστώ στις τέσσερις αυτές θεμελιώδεις αρετές από τις οποίες εξαρτώνται όλες οι άλλες αρετές. Θαύμα. Τι σημαίνει θαύμα? Θαύμα είναι ένα χάρισμα, μια θεία δωρεά. Είναι μια απόδειξη θείας ενεργείας που διώχνει τους δαίμονες, ανοίγει μάτια τυφλών, αναστήνει νεκρούς κλπ. Η πράξη, βεβαίως, είναι κατωτέρα μεν του θαύματος, αλλά είναι όμως χρησιμοτέρα. Διότι η πράξη έχει μισθόν και εισάγει εις την Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, πολύ ερούσιμη εν εκείνη την ημέρα, Κύριε, Κύριε, ούτω σώ ονόματι προεφητεύσαμεν και το σώ ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και το ονόματι και το σώ ονόματι δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν. Και τότε ομολογήσω αυτή ότι ουδέποτε έγνων ημάς. Αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Πολλοί θα μου πούν την ημέρα εκείνη της κρίσεως, Κύριε, γιατί μας αποδοκιμάζει? Κύριε, στο όνομά σου δεν προφητεύσαμε? Στο δικό σου όνομα δεν βγάλαμε δαιμόνια? Στο δικό σου όνομα δεν θεραπεύσαμε ασθενείς και δεν κάναμε τόσα θαύματα? Θα τους πω, φύγετε από μένα οι εργάτε της ανομίας, δεν σας γνωρίζω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το θαύμα ανήκει στο Θεό, ενώ το έργο, η αρετή ανήκει στον άνθρωπο. Εάν εγώ κάνω θαύματα, δεν έχω κανέναν έπαινον από το Θεό. Γιατί απλούστατα την δυνατότητα να κάνω θαύματα την έχω σαν χάρισμα από το Θεό. Ούτε κοπιάζω, ούτε υδρώνω. Γι' αυτό όταν γύρισαν οι εβδομήκοντα Απόστολοι και είπαν εις τον Κύριον, Κύριε, με γεμάτη χαρά, γεμάτη χαρά ήσαν. Στο όνομά σου τα δαιμόνια εξαφανίζονται. Και λέγει ο Κύριος, μην έχετε χαρά, διότι εξαφανίζονται τα δαιμόνια επί το ονόματί μου, αλλά να έχετε χαρά, γιατί το όνομά σας είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, στο βιβλίο του ουρανού,
διότι ταυτοχρόνως οι άνθρωποι αυτοί ήσαν ενάρετοι οι εβδομήκοντα Απόστολοι. Αλλά το βάρος πού το έριξαν οι εβδομήκοντα Απόστολοι? Στο θαύμα. Και ο Κύριος τους διορθώνει ότι το βάρος δεν πρέπει να πέσει στο θαύμα, αλλά πρέπει να πέσει εις την πράξη, εις το έργο της αρετής. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, θα ήθελα να σας έλεγα να μην ταμπωνόμαστε από ένα θαύμα και νομίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί γιατί πιστεύουμε στα θαύματα ή ακόμη γιατί ο Θεός εμάς έκανε κάποιο ή κάποια θαύματα. Πολλές φορές, και πρέπει να σας το ομολογήσω αυτό, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολύ κακή εξομολόγηση. Και η κακή τους εξομολόγηση πού βρίσκεται? Στο ότι δεν έχουν καμία αμαρτία. Και όταν τους πω ότι δεν είναι δυνατόν μια ζωή ολόκληρη να μην έκαναν αμαρτία, μου απαντούν: ξέρετε πάτερ, πόσα θαύματα έχει κάνει ο Θεός σε μένα και στη ζωή μου. Ξέρετε από τι με γλίτωσε? Ζωντανό είδα το Θεό. Ζωντανά είδα τη χάρη του Θεού. Ε λοιπόν, τι μου το λες? Για να μου δικαιολογήσεις, αδελφέ, ότι δεν έχεις αμαρτίες, ότι στο τέλος εγώ στέκομαι για σένα ένας κατήγορος, για να σου λέγω ότι είσαι αμαρτωλός? Διότι αυτό λέει η Αγία Γραφή. Πας άνθρωπος, λέει, ψεύτης, λέει η Αγία Γραφή. Και διέκυψε ο Θεός από τον ουρανόν να ειδεί αν υπάρχει κάποιος που ζητάει τον Θεό και δεν ευρέθηκε κανένα. Ή λοιπόν λες εσύ ψέματα ή λέει η Αγία Γραφή ψέματα. Αλλά εσύ όμως με κατηγορείς ότι εγώ σώνη και καλά πάω να σε βγάλω αμαρτωλόν. Δεν πάω να σε βγάλω αμαρτωλόν, αλλά πάω να σου δείξω, να σου ανοίξω τα μάτια ότι είσαι αμαρτωλός. Διότι πάλι η Αγία Γραφή λέγει, σε μια μέρα να ζήσει ο άνθρωπος θα διαπράξει αμαρτίες. Πώς λοιπόν εσύ λέγει ότι δεν έχεις αμαρτίες? Εδώ για την ιστορία του πράγματος πρέπει να σας πω ότι τελικά οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν πικραμένοι, γιατί τους πίκρανα, για να τους λέγω ότι είναι αμαρτωλοί. Φεύγουν με την αίσθηση ότι τους κατηγόρησα, ή καλύτερα ότι τους συκοφάντησα. Διότι συκοφαντία αυτό θα πει να μην υπάρχει κατηγορία και να αποδίδει στον άλλον κατηγορία. Βλέπετε, παρακαλώ, τι είναι εκείνο που τους έκανε ζημία? Το να νομίζουν ότι γιατί κάποια θαύματα ο Θεός ενήργησε σε αυτούς, ότι δεν έχουν αμαρτίες, ότι είναι κάτω από την εύνοια του Θεού. Η απάντηση όμως εδόθη. Σας βεβαιώνω, λέει ο Κύριος, θα σας πω, φύγετε από μένα οι εργάτες της ανομίας. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων δεν επιγράφεται θαύματα των Αποστόλων, και τούτο διότι εκείνα τα πρόσωπα τα οποία εξιστορεί ο Ιερός Ευαγγελιστής, αυτά διέθεσαν κόπον και αγώνα πολύ, ολόκληρη τη ζωή τους επιστήλασαν ακριβώς γιατί εγνώριζαν ότι δεν δικαιούται κανείς παρά μόνο εάν προσφέρει την πίστη και την αρετή, το έργο. Γι' αυτό λοιπόν λέγεται το βιβλίο αυτό «Πράξεις των Αποστόλων». Γι' αυτό θα παρακαλέσω, όταν με τη βοήθεια του Θεού αναλύομαι το βιβλίο των πράξεων, θα παρακαλέσω να προσπαθούμε να αντιγράφουμε τα περιγραφόμενα και αναλυόμενα πρόσωπα, για να μπορούμε να τους μιμηθούμε. Διότι τι άλλο σκοπό έχει μία συμμελέτη ή ένα κήρυγμα από το να μας βοηθήσει στο να γίνομαι πνευματικότεροι άνθρωποι αντιγράφοντες τη ζωή των Αγίων.
Και με τη βοήθεια του Θεού, αγαπητοί, εισερχόμεθα εις το ιερόν κείμενον. Τον μεν πρώτον λόγον επί εισάμιν περί πάντων ο Θεόφιλε ον ήρξατο ο Ιησούς ποιήντε και διδάσκει. Τον πρώτο λόγο, λέγει, την πρώτη συγγραφή την έκανα ο Θεόφιλε για όλα εκείνα τα οποία ο Ιησούς άρχισε να πράττει και να διδάσκει. Όπως είδατε το βιβλίο των πράξεων στο πρωίνιό του αποτείνεται ως αφιέρωση σε κάποιον Θεόφιλον, τον οποίον Θεόφιλον αποκαλεί εις το Ευαγγέλιο του κράτηστον. Διότι τόσο το Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστής Λουκάς όσο και το βιβλίο των πράξεων τα αφιερώνει και τα δύο του αυτά βιβλία εις το ίδιο αυτό πρόσωπο. Όταν τον αποκαλεί κράτηστον εις το Ευαγγέλιο, που θα πει εξοχότατον, δείχνει ότι ο Θεόφιλος ήταν ο εθνικός, δηλαδή ειδωλολάτρης, και είχε εξέχουσα θέση και εις αυτόν αφιερώνει το Ευαγγελιό του. Αφιερώνοντας τώρα το βιβλίο των πράξεων, βλέπουμε ότι δεν αναφέρει το κράτηστος ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Φαίνεται ο Θεόφιλος ως εθνικός που ήταν, επίστευσε εις τον Ιησού Χριστόν, επίστευσε και είχε την επιθυμία να γνωρίσει βαθύτερα το περιεχόμενο της πίστεώς του, όπως και τις αρχές και τις ρίζες της πίστεώς του. Γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Λουκάς του αφιερώνει το βιβλίο. Γιατί όμως δεν τον αποκαλεί κράτηστον εις το δεύτερο βιβλίο? Είτε διότι ο Θεόφιλος δεν έφερε πλέον τον τίτλο του κρατήστου, του εξοχωτάτου, ή ακόμη μπορεί να απόλεσε τον τίτλο αυτόν ένεκα της πίστεώς του, ή ακόμη να κρατούσε μεν τον τίτλο αλλά να μην έδινε πλέον ο ίδιος ο Θεόφιλος σημασία σε αυτούς τους κοσμικούς τίτλους. Γι' αυτό βλέπουμε τον Λουκάν να μην τον προσφωνεί πλέον κράτηστον. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί ότι χάριν ενός προσώπου ο Λουκάς γράφει δύο βιβλία, τα οποία βιβλία είναι εξόχως σπουδαία, το Ευαγγέλιο και η Πράξη, και τα γράφει αυτά χάριν ενός προσώπου. Και σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, είδε τι αξία έχει ένας άνθρωπος. Για να σωθεί ένας άνθρωπος, είδες σε τι κόπο υποβάλλεται ο Λουκάς για να γράψει αυτά τα βιβλία. Βεβαίως τα βιβλία αυτά εδημοσιεύτησαν, δηλαδή έγιναν κοινών κτήμα της Εκκλησίας. Φυσικά δεν έμειναν μόνο κτήμα του Θεοφίλου, αλλά έγιναν και κτήμα της Εκκλησίας, δηλαδή είναι κτήμα δικό μας. Σήμερα μπορούμε να κρατούμε τα βιβλία αυτά και να λέμε ότι αυτός ο κάποιος κράτηστος Θεόφιλος δεν είναι άλλος παρά ο καθένας από εμάς. Και πράγματι, σχολιάζοντας τον τίτλο αυτόν ή καλύτερα το όνομα αυτό, ο Οργένης σημειώνει και λέγει, αλλά και πάντε εάν τιούτι όμεν ως αγαπάσε υπό του Θεού και φιλήσε Θεόφιλοι εσμέν. Όλοι εκείνοι οι οποίοι αγαπώνται υπό του Θεού είναι Θεόφιλοι, και εάν ζούμε τη ζωή της πίστεως και της αρετής,
ο καθένας από μας πράγματι είναι ένας θεόφιλος. Εδώ λέγει ο Λουκάς: το μεν πρώτον λόγον επί εισάμιν περιπάντων ονήρξατο ο Ιησούς ποιήνται και διδάσκει. Στο Ευαγγέλιο έγραψα όλα εκείνα τα οποία ο Ιησούς έπραξε και δίδαξε. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας σημειώνει: έστειδε και άλλα πολλά όσα επίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν ουδέ αυτόν είμαι τον κόσμον χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Ποιος έχει δίκιο από τους δυο? Ο Λουκάς λέει ό,τι έκανε και είπε ο Χριστός είναι γραμμένο. Ο Ιωάννης λέγει λίγα γράφτηκαν. Αν έπρεπε όλα αυτά που είπε και έκανε ο Χριστός να γραφτούν, δεν θα χωρούσαν τα βιβλία που θα εγγράφονται σε όλο τον κόσμο. Όχι σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου, αλλά σε όλον τον κόσμο. Υπάρχει καμία αντίφαση? Όχι. Απλούστατα διότι ο Ιωάννης μας σημειώνει και λέγει σε άλλο σημείο ότι σας γράφω εκείνα που είναι απαραίτητα για να πιστέψετε. Πράγματι όλα δεν κατεγράφησαν. Κατεγράφησαν μόνο εκείνα τα οποία ήταν ανάγκη να γραφτούν. Αλλά όταν ο Ιωάννης λέγει αν πρέπει να γράψουμε όλα όσα συνέβησαν, δεν χωρούν όλα τα βιβλία που θα γραφτούν μες στον κόσμο. Τι είναι αυτό? Ένας ερμηνευτής λέγει το εξής πολύ ωραίο. Έχει υπόψη του ο Ιωάννης την ενυπόστατον σοφία, τη σοφία του Θεού, των Θεών λόγων. Δεν λέγει ο ίδιος ο Ιωάννης ότι χωρίς αυτού του Θεού λόγου ουδεέν γέγονεν ο γέγονεν. Τίποτε δεν έγινε εις τον κόσμο αυτόν από ό,τι έχει γίνει. Η ενυπόστατο σοφία του Θεού, ο ενυπόστατος λόγος του Θεού, ενυπόστατος θα πει προσωπικός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αγαπητοί μου, δημιούργησε τα πάντα. Λέγει ο ίδιος ο Θεός λόγος, η σοφία του Θεού, Παροιμίες 8,27, η νίκα ετοίμαζε των ουρανών, δηλαδή ο Θεός Πατήρ, συμπαρήμην αυτό, ήμην παρά αυτό αρμόζουσα. Όταν λέγει ο Θεός Πατήρ δημιουργεί, ήμουν μαζί του. Και τι έκανα? Συνδημιουργούσα με τον Θεόν Πατέρα και ήμουνα εγώ η σοφία αρμόζουσα. Συνεπώς, ό,τι υπάρχει μέσα στη δημιουργία είναι έργον του Θεού Λόγου. Αν έπρεπε πράγματι να περιγράψουμε όλη την κτήση από τα άτομα της ύλης μέχρι τα ζώα και τα φυτά, μέχρι τους απομεμακρυσμένους κόσμους του σύμπαντος, ασφαλώς τα βιβλία που θα εγγράφονται δεν θα χωρούσαν σε όλη τη γη μας επάνω. Ώστε με αυτή την έννοια εννοεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν θα χωρούσαν τα βιβλία. Και με ποια έννοια γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς? Με την έννοια ότι γράφονται όσα είναι απαραίτητα να σωθεί ο άνθρωπος. Και λέγει το χωρίον: ονήρξατο ο Ιησούς ποιήνται και διδάσκει. Για όλα εκείνα που άρχισε ο Ιησούς και να πράττει και να διδάσκει. Έχουμε δύο ρήματα εδώ: επίησε και δίδαξε, που περικλείουν όλη τη δράση του Ιησού Χριστού. Το επίησε και το εδίδαξε.
Προσέξατε ότι προηγείται το επίησεν, ότι ο Ιησούς έκανε. Προηγείται λοιπόν το επίησε του εδίδαξε. Γιατί προηγείται? Διότι προηγείται το παράδειγμα της ζωής από τη διδασκαλία. Δεν μπορείς να βγεις να διδάξεις αν προηγουμένως στο ακροατήριό σου δεν έχεις δώσει ένα μέτρον του ποιος είσαι. Αλλιώτικα όσα να πεις θα πάνε χαμένα. Πρέπει λοιπόν πρώτα να δοθεί το μέτρον του ποιος είσαι και μετά το μέτρον της διδασκαλίας. Πρώτα λοιπόν ο Χριστός έκανε, επίησε, έδειξε ποιος είναι και κατόπιν εδίδαξε. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό? Ξέρετε για όλους μας πόσο σπουδαίο είναι? Για τους γονείς θα έλεγα, αγαπητοί, για τους γονείς. Όταν λέτε στα παιδιά σας, στέλνω τα παιδιά μου στην εκκλησία αλλά δεν πηγαίνουν, αδελφοί μου, πώς θα πάνε όταν βλέπουν εσάς να μην πηγαίνετε στην εκκλησία? Μα εγώ έχω δουλειές, τα στέλνω όμως. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι προηγείτε το παράδειγμα? Ένα τόνο διδασκαλία να πείτε στα παιδιά σας, εάν δεν δώσετε το μέτρον τη ζωή σας, είναι αδύνατον ποτέ τα λόγια σας να τύχουν προσοχής εκ μέρους των παιδιών σας. Μπορεί ο πατέρας να πει στο παιδί του μη καπνίζεις όταν καπνίζει? Μπορεί να πει ο πατέρας στο παιδί του μη πίνεις ή μη χαρτοπέζεις όταν εκείνος είναι απρόσεκτος? Μπορεί να πούν οι γονείς στα παιδιά τους να είναι ευλαβοί και προσεκτικά και έντιμα όταν οι ίδιοι δεν είναι προσεκτικοί ούτε έντιμοι? Είναι δυνατόν αυτό? Δεν μπορούμε λοιπόν να αποξενώσουμε τη διδασκαλία μας, την αγωγή που θα ασκήσουμε στα παιδιά μας από τον τρόπο με τον οποίο εμείς ζούμε σήμερα. Κάποτε ένας ασκητής είπε στον υποτακτικό του, πάμε σήμερα στην πόλη να κηρύξουμε. Βγήκαν και οι δύο και περπάτησαν όλους τους δρόμους της πόλεως μέχρι το βράδυ. Το βράδυ γύρισαν στη σκήτη τους. Δεν είπαν τίποτε όμως. Λέει ο υποτακτικός, γέροντα, δεν είπαμε τίποτα. Είπες ότι θα βγούμε να κηρύξουμε. Και λέγει ο γέροντα, μα τι κάναμε όλη μέρα? Κήρυγμα δεν κάναμε. Μα πού το είδες το κήρυγμα? Λέγει ο υποτακτικός. Παιδί μου, του λέγει, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιαστήκαμε στην πόλη, ο τρόπος με τον οποίο περπατούσαμε εις τους δρόμους, ο τρόπος με τον οποίο χαιρετούσαμε τους ανθρώπους, αυτό ήταν το κήρυγμα. Βέβαια, αυτό ήταν το κήρυγμα. Θα ήθελα να αποταθώ και να με συγχωρούν με πολύ αγάπη προς τους εκπαιδευτικούς που τυχόν με ακούν. Θέλετε τα παιδιά σας στο σχολείο να είναι προσεκτικά? Θέλετε να σας ακούν παρά την φοβερή και επαναστατημένη εποχή την οποία ζούμε? Θέλετε τα παιδιά σας να καθυλώνονται εις τα θρανία τους και να έχουν ενδιαφέροντα? Όχι μόνο η σοφία, όχι μόνο η κατάρτιση, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ζει ο καθηγητής και ο διδάσκαλος. Αν στα παιδιά του λέγει ο διδάσκαλος πράγματα ανώσια, περίεργα, τάχα πράγματα μη παραδοσιακά, διότι τα παραδοσιακά είναι πλέον κατεστημένων σκουριασμένο, τι εντύπωση θα είχε αυτός ο εκπαιδευτικός? Ότι θα επιτύχει μέσα η συντάξη του? Δεν το νομίζω. Ακούστε τι λέγει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος: ουδέν γάρ διδασκάλου ψυχρότερον εν λόγης φιλοσοφούντος μόνον. Τούτο γάρ ου διδασκάλου,
αλυποκριτού. Δεν υπάρχει πιο ψυχρό, πιο κρύο, πιο παγωμένο πράγμα να φιλοσοφεί, να διδάσκει ο διδάσκαλος μόνο με λόγια. Αυτό δεν είναι ίδιον διδασκάλου, αλλά ίδιον υποκριτού. Μόνο ο υποκριτής είναι εκείνος ο οποίος λέει σοφά ίσως πράγματα, αλλά η ζωή του όμως δεν είναι σωστή. Μην ξεχνάτε δε ότι η έννοια του διδασκάλου εν ευρία εννοία, όχι του δημοδιδασκάλου και του καθηγητού του πανεπιστήμιου, εν ευρία εννοία του διδασκάλου, η έννοια μέχρι τώρα τουλάχιστον ή μέχρι πρότινος ήταν η εξής: ο άνθρωπος που είναι αυθεντία, που έχει βιώματα και θα πάω να καθίσω, ακούστε τη φράση αυτή, παρά τους πόδας του διδασκάλου. Ήταν η εποχή που κάποτε οι μαθητές εκάθιντο σε σκαμιά χαμηλότερα από το διδάσκαλο, πράγματι παρά τους πόδας. Αυτό το παρά τους πόδας του διδασκάλου σημαίνει ότι μαθητεύω όχι στο τι θα μου πει μόνο ο δάσκαλος, αλλά και στο ποιος είναι ο διδάσκαλος. Όλοι οι διδάσκαλοι, οι παλαιοί διδάσκαλοι ήσαν σπουδαίοι. Θα θυμίζω μόνο το διάλογο που άνοιξε ο Σωκράτης με τον Ιπποκράτη, τον νεαρόν Ιπποκράτη, που θέτει υπό έλεγχο την παρουσία του πρωταγόρου του σοφιστού που είχε έλθει στην Αθήνα. Ότι ναι, έλεγε πολλά, ήταν σπουδαίος και σοφός, αλλά δεν ήταν σωστό διδάσκαλος. Και πρώτα πρώτα δεν ήταν ευσεβής, όπως του λέγει ο Σωκράτης του Ιπποκράτη. Και του λέγει, εσύ θα πας να ακούσεις τον πρωταγόρα, όταν θα γυρίσεις στο σπίτι σου, ποιος θα ελέγξει τι επήρες μέσα στο ζεμπίλι της ψυχής σου? Γιατί ο μάγειράς σας, όταν πάει να ψωνίσει στην αγορά και τυχόν οι έμποροι τον εξεγέλασαν και του έδωσαν σκάρτα, λαχανικά και τρόφιμα, μπορεί να τα ελέγξει? Εσύ άμα θα πας σπίτι σου, όταν θα πάρεις από έναν διδάσκαλο σαν τον πρωταγόρα, τον σοφιστή, ό,τι θα πάρεις που θαυμάζεις για τη σοφία του, αλλά θα έχει ζημιώσει όμως, γιατί εκείνα που θα σου πει έχει και κάτι το άσχημο, το σκάρτο, το βρώμικο. Ποιος Ιπποκράτη θα σου το ελέγξει εις το σπίτι για να σε βοηθήσει και να μην πάθεις κακό? Βλέπετε ποιος πρέπει να είναι ο διδάσκαλος. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ορθότατα, ονήρξατο ο Ιησούς ποιείται και διδάσκει. Αλλά τι επίησε ο Ιησούς, τι έκανε ο Ιησούς? Λέγει ο Απόστολος Πέτρος, διήλθεν ευεργετών, σε μια του επιστολή, ότι ο Ιησούς διήλθεν, πέρασε το δημόσιο βίο του ευεργετών. Θα λέγαμε κατά άνθρωπον κρίνονται στα πράγματα, ή το Χριστός, το χρήμε ήταν, δηλαδή χρήσιμος άνθρωπος, ευεργέτης ήταν. Διότι όταν τους ασθενείς εθεράπευε, όταν με κάθε τρόπο ενδυργέτη τους γύρω του, δεν ήταν ένας ευεργέτης? Εις μάτιν ακολουθούσε εκείνος ο λαός τον Ιησού Χριστόν? Αναμφισβήτητα όχι. Πρέπει λοιπόν να ήταν ο άνθρωπος κατά άνθρωπον κρίνοντας που ευεργετούσε. Αλλά δεν ήταν οι ευεργεσίες αυτές μόνο. Το έργο του Κυρίου ως έργο, ως διδασκαλία, ή το κάτι βαθύτερο. Ποιο είπε αυτό? Είτο το πάθος του, είτο ο Σταυρός. Ονοματίσει στον Χριστόν και το ίδιο του το πάθος. Εν το γάρ παθήν επίησε το μέγα και θαυμαστόν έργον εκείνο, τον θάνατον καταλύσα και τα άλλα πάντα εργασάμενος. Και όταν ο Κύριος είπε
ο πατήρ μου εργάζεται κι εγώ εργάζομαι. Ακριβώς ήταν το έργο της σωτηρίας. Ένα έργο σωτηρίας, όχι ακαδημαϊκών. Όχι όπως ακριβώς ένας προϊστάμενος θα έδινε εντολές να γίνει κάτι. Ούτε ο απαθής Θεός θα μπορούσε να λέγει εργάζουμε το έργο της σωτηρίας. Επήρε ανθρωπίνη φύση, ίδρωσε, κοπίασε, πόνεσε, σταυρώθηκε, πέθανε για μας. Που δείχνει ότι το έργο του Χριστού, το κατεξοχήν μάλιστα έργο του Χριστού, είναι το ίδιο του το πάθος. Και συνεχίζει. Άχρης χωρίων δύο. Άχρη εις ημέρα εντυλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου ους εξελέξατο ανελήφθη. Ότι αυτά όλα στον πρώτον λόγο, στο Ευαγγέλιο, που σου έκανα εκεί καταγραφή, έως την ημέρα εκείνη που παρήγγειλε στους Αποστόλους με την συνεργία του Αγίου Πνεύματος, τους οποίους και εξελέξα το μαθητά σου και ανελήφθη στον ουρανό. Και με την ανάληψη ούτως υπήν επισφραγίζεται το έργο του Χριστού επί της γης, το ορατόν έργο του Χριστού επί της γης, που περιγράφεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Τι δε ενεθύλατο, τι λοιπόν παρήγγειλε, ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, έως την ημέρα που παρήγγειλε στους Αποστόλους. Τι παρήγγειλε? Άφησε καμία παραγγελία? Βεβαίως. Είπε, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετυλάμην ημίν. Και να τους παραγγέλλετε να εφαρμόζουν όσα εγώ παρήγγειλα σε εσάς. Συνεπώς, θα κηρύξετε ό,τι σας είπα. Αυτή ήταν η παραγγελία την οποία ο Κύριος αφήνει στους μαθητάς του να ευαγγελιστούν σύμπαντα των κόσμων, την οικουμένη άφασα. Αλλά οι Απόστολοι, αγαπητέ μου και αγαπητοί μου, ήσαν πτωχοί και άσχημοι άνθρωποι, καθόλου γνωστοί. Και όμως αυτοί οι άσημοι Απόστολοι έγιναν οι διδάσκαλοι της Οικουμένης. Παγκόσμιοι, οικουμενικοί διδάσκαλοι. Τόσο μεγάλος τίτλος, μέγα των Αποστόλων το εγκόμιο, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολύ μεγάλο το εγκόμιο των Αποστόλων, όταν τι αυτά όσοι είναι εγκεχειρισμένοι της Οικουμένης λέγω την σωτηρία, όταν τους ενεχείρισε ο Χριστός τόση μεγάλη οικονομία, τόσο μεγάλο θησαυρό, τη σωτηρία της Οικουμένης. Αυτούς τους ασήμους, τους πτωχούς, εκεί τους ανέβασε ο Χριστός. Αγαπητοί μου, εκεί ανεβάζει ο Χριστός εκείνους οι οποίοι ανταποκρίνονται στην πρόσκλησή του. Μπορεί κατά κόσμο να είναι κανείς φτωχός και άσημος, όταν μπει όμως μέσα στη χωρία των μαθητών του Χριστού, στη χωρία των πιστών του Χριστού, τότε γίνεται διάσημος. Θα ξέραμε τίποτε για τον Απόστολο Παύλο εμείς αν ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος είπε ότι κατήγετο από την Φιλήν Βενιαμίν, ότι εμαθήτευσε παρά τους πόδας διασύμου διδασκάλου, ότι ήταν ενεργητικός και σπουδαίος. Πολλοί υπήρξαν τέτοιοι. Θα ήταν γνωστός σήμερα ο Απόστολος Παύλος? Δεν θα ήταν γνωστός. Σήμερα είναι γνωστός γιατί όλα τα άφησε και τα θεώρησε σκύβαλα προκειμένου να κερδίσει τον Χριστό, να γίνει μαθητής του Χριστού. Εδώ βλέπει κανείς πως δοξάζει ο Χριστός
εκείνους που τον υπηρετούν. Εδώ υπάρχει αυτή η δόξα, αλλά έχει διαφορά αυτή η δόξα που είναι αληθινή δόξα από την καινοδοξία. Την καινοδοξία ο Χριστός την κατακρίνει, την καταδικάζει ως αμάρτημα. Αλλά γιατί, τι είναι η καινοδοξία? Δεν είναι παρά, το λέει η λέξη, καινο, το κενο έψιλον, δοξία, καινή δόξα, κούφια δόξα, ματέα δόξα, δόξα επί ματέων πραγμάτων. Ενώ αντιθέτως προτρέπει η δόξα εκείνη που δεν είναι ματέα, την αληθινή δόξα. Αγαπητοί μου, όταν οι δύο μαθητές Ιωάννης και Ιάκωβος εζήτησαν να δοξαστούν από τον Κύριον πιο ξεχωριστά από τους άλλους 10 συμμαθητάς, και του εζήτησαν όταν θα έρθει στη δόξα του και στη βασιλεία του να καθίσουν δεξιά του και αριστερά του, ο Κύριος δεν τους εμάλωσε, δεν τους επέπληξε γιατί εζήτησαν δόξα, αλλά τους διορθώνει τη δόξα. Και τι λέγει? Είσαστε έτοιμοι να πιείτε το ποτήρι που θα πιω εγώ? Αν εσείς είσαστε έτοιμοι, τότε θα σας πω κάτι, θα δοξαστείτε. Είπαν εκείνοι, είμεθα. Πράγματι, ο ίδιος ο Κύριος είπε, θα είσαστε εκείνοι που θα καθίσετε σε 12 θρόνους δόξης, κρίνοντες τις 12 φυλές του Ισραήλ. Βλέπετε, δεν αποτρέπει από τη δόξα. Και ο Μέγας Βασίλειος το τονίζει αυτό και λέγει, η επιθυμία της δόξης είναι ένθετη στον άνθρωπο, με την εξής όμως διαφορά: από τότε που διαστράφει ο άνθρωπος, η στροφή του είναι στην κενό δοξία, στην καινή δόξα, και δεν είναι στην μόνιμη δόξα. Και η μόνιμη δόξα δεν είναι τι άλλο παρά η βασιλεία του Θεού, η δόξα του ακτίστου φωτός. Ενδυλάμενος, λέγει ο ιερός Λούκας, δια Πνεύματος Αγίου, παρήγγειλε στους μαθητάς του δια Πνεύματος Αγίου. Πράγματι, όπου είναι ο Χριστός, εκεί και το Άγιον Πνεύμα. Και όπως λέγει ο Οικουμένιος, είναι και το Πνεύμα συμφυτών εαυτό παραδείξει, για να δείξει ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι σύμφυτον με τον Θεόν Λόγο, δηλαδή ότι είναι Θεός, δηλαδή ότι πίσω από τον Χριστόν που είναι η Θεία Ουσία, η Θεία Φύσης, το Πνεύμα το Άγιον και ο Θεός Λόγος είναι ομοούσιοι, δηλαδή είναι μία ουσία. Όπου λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον, εκεί και ο Χριστός. Όπου ο Χριστός, εκεί και το Πνεύμα το Άγιον. Και όπως λέγει ο Θεοφύλακτος, εν τα γαράν ο Υιός διαπράττεται, εκεί και το Πνεύμα ως ομοφιές και ενεργή και συμπάρεση. Όπου λέγει ο Υιός κάνει κάτι, εκεί είναι και το Πνεύμα ως ομοφιές, ως ομοούσιον, και ενεργή και συμπαρίστατο. Γι' αυτό πολλές φορές θα διαβάζετε στην Αγία Γραφή την εξής έκφραση, κυρίως στον Απόστολο Παύλο: «Εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω», που πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να το μεταφράσουμε αυτό. Αυτό το «εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω», που θα πει με τον Χριστόν ή μέσα στο Χριστό και μέσα στο Άγιο Πνεύμα, ή δια του Χριστού και δια του Αγίου Πνεύματος, αναλόγως την διατύπωση που έχει στο οικείον σημείο της, του κειμένου. Ώστε παντού ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Αφού λέγει παρήγγειλε αυτά, ανελήφθη ο Χριστός. Ανελήφθη.
Εδώ πολύ περιεκτικά μας το αναφέρει αυτό, γιατί λίγο πιο κάτω, στο ίδιο δηλαδή κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο, θα μας μιλήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς λεπτομερώς περί της αναλήψεως του Χριστού. Σημειώσατε δε ότι όχι λεπτομερώς, αλλά περιληπτικός, αναφέρεται ο Λουκάς και στο Ευαγγέλιο του για την ανάληψη του Χριστού. Αλλά πολύ περιληπτικά, γιατί είχε στο νου του να μιλήσει εκτενέστερα σε ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο των πράξεων. Και όπως βλέπουμε μάλιστα, το βιβλίο των πράξεων, σας έλεγα στην εισαγωγή την περασμένη φορά, έχουμε μια συνέχεια, ένα σύνδεσμο. Μιλάει για τον Αναστάντα Χριστόν, για την ανάληψη, που τα τελευταία σημεία είναι η Ανάσταση και η Ανάληψη του Χριστού στα Ευαγγέλια. Τα πρώτα σημεία των πράξεων, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Και έτσι υπάρχει ένας σύνδεσμος. Θα μας μιλήσει όμως λεπτομερώς, λίγο πιο κάτω σας είπα, και εκείνα τα οποία σημειώθηκαν στην Ανάληψη του Χριστού είναι πολύ σπουδαία. Και γιατί ανελήφθη ο Χριστός? Τι έννοια είχε η Ανάληψη του Χριστού? Τι έννοια είχε? Γιατί με άλλον τρόπο δεν θα εξαφανίζεται, αλλά ανελήφθη? Τι σημαίνουν αυτά? Και ποιες μαρτυρίες έχουμε από τους παρισταμένους αγγέλους, την Ανάληψη εννοούμε, όταν θα δώσουν πολύτιμες πληροφορίες γιατί στους μαθητάς, γιατί αγαπητοί μου η Ανάληψη είναι η πράξη εκείνη που θα σημειωθεί αντίστροφα, σας το λέω εκ προημίων, στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Όπως έφυγε, έτσι θα έρθει. Θα είναι πάλι η ιδία πράξης, αλλά αντίστροφη. Τώρα έφυγε από τη γη στον ουρανό, τότε θα έρθει από τον ουρανό στη γη. Για να μην πει κάποιος, μα πώς θα έρθει από τον ουρανό? Πώς θα έρθει? Όπως έφυγε από τη γη. Μα μας λέει ο Κύριος ότι θα έρθει με όλες τις δυνάμεις του ουρανού, τους αγγέλους άπαντα του ουρανού. Ναι, και στην ανάληψη του Χριστού ήσαν όλες οι δυνάμεις του ουρανού, όλοι οι άγγελοι. Αλλά δεν τους είδαν τους αγγέλους οι μαθητές. Είδανε μόνο δύο που τους έδωσαν μια μαρτυρία. Ήσαν παρόντες οι άγγελοι. Αλλά γιατί δεν τους είδαν? Για να μην προσελκυστεί η προσοχή των μαθητών από το μεγαλείο των αγγέλων και δεν προσέχουν εις τον Ιησού Χριστόν. Όπως ακριβώς ένα πολύτιμο καλλιτέχνημα, ένα ζωγραφικός πίνακας, όταν πρέπει να προβληθεί, δεν πρέπει να έχει πολύ σπουδαία κορνίζα, πολύ σπουδαίο πλαίσιο, γιατί θα πέφτει το μάτι στο πλαίσιο και θα χάνουμε το κύριο θέμα. Όπως περίπου η Αφροδίτη της Μήνου, παράδειγμα, στο μουσείο του Λούβρου, είναι σε ένα δωμάτιο μπροστά από ένα σκούρο βελούδο. Στο δωμάτιο αυτό δεν υπάρχει τίποτε άλλο, τίποτε άλλο. Γιατί ο θεατής να μην βλέπει παρά μόνο το άγαλμα? Διότι είναι τόσο σπουδαίο που δεν πρέπει η προσοχή του να αποσπαστεί σε οτιδήποτε άλλο έξω από το άγαλμα το οποίο βλέπει. Έτσι και η προσοχή των μαθητών δεν έπρεπε να αποσπαστεί από οτιδήποτε άλλο έξω από το πρόσωπο του αναλαμβανομένου εις των ουρανών Χριστού. Εις χωρίων τρία, εις και παρέστησε με αυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εν πολλής τεκμηρίης διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού, στους οποίους μαθητάς του παρέστησε τον εαυτόν του ζωντανό μετά από το πάθος του Σταυρού με πολλές αποδείξεις εν πολλής τεκμηρίης για 40 μέρες.
εμφανιζόμενος αυτούς και λέγοντα τα περί της βασιλείας του Θεού. Ώστε λοιπόν εις αυτούς τους μαθητάς παριστάτονται αυτόν του ο Κύριος ζωντανών. Προσέξτε παρακαλώ το ρήμα παρέστησεν. Έχει σημασία το παρέστησεν. Όταν πηγαίνουμε στο δικαστήριο λέμε κάνουμε αντιπαράσταση ή παράσταση. Τι σημαίνει αυτό? Για να έχουμε απόδειξη φέρνουμε τα ίδια τα πράγματα μπροστά μας. Συνεπώς, αυτό το παρέστησεν που λέγει εδώ και γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι ισοδύναμον με το απέδειξε. Έχει σημασία, είναι πολύ δυνατό ρήμα. Παρέστησεν, απέδειξεν. Και πότε απέδειξεν? Μετά το παθήν, μετά από τον θάνατο εις τον Σταυρόν. Και τούτο για να τονίσει αυτή τη ζώσα παρουσία του Χριστού. Και τι λέγει στη συνέχεια? Εν πολλής τεκμηρίης, με πολλές αποδείξεις. Τεκμήριον σημαίνει σημείων αναγνωρίσεως, μαρτυρία, απόδειξη. Και ποια είναι αυτά τα πολλά τεκμήρια, αυτές οι πολλές αποδείξεις? Είναι, αγαπητοί μου, ό,τι θα μπορούσε να πέσει στις κυριότερες αισθήσεις των μαθητών, όπως είναι η όραση, η ακοή και η αφή. Πότε μια μαρτυρία ενός μάρτυρος είναι έγκυρη? Όταν είναι αυτόπτης και αυτήκος. Όταν δηλαδή πει ο μάρτυς, το είδα με τα μάτια μου και το άκουσα με τα αυτιά μου. Συνεπώς, τα πολλά τεκμήρια είναι πρώτα, γιατί δεν είναι μόνον αυτό, είναι η πλήρωση των γυριωτέρων αισθήσεων του ανθρώπου που παίρνει την πληροφορία ότι ο Ιησούς ανεστήθη από τους νεκρούς. Θα σημειώσει αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, ο ειν απαρχής, ο ακικώαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής. Εκείνο το οποίο ήτο από την αρχή αιωνίων, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε της οφθαλμής ημών, ο εωράκαμεν, εκείνο που είδαμε με τα μάτια μας, ο εθεασάμεθα, δεύτερο ρήμα, μετά από το ορό, το θεάωμε θεώμε, που σημαίνει παρατηρώ με τα προσοχή. Διότι το ορό, το βλέπω, σημαίνει απλώς βλέπω. Θεάωμε θεώμε, θα τι έχω θέα, την οποία με τα προσοχής παρατηρώ. Και κύριες ημών εψηλάθησαν και τα χέρια μας με την αφή εψηλάθησαν. Θυμηθείτε τον Θωμά. Εάν δε βάλω, λέει, των δακτυλών μου εις τον τύπον των ύλων, εάν ουμή πιστέψω. Και έτσι θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και εσύ ρε Σιμών εψηλάθησαν. Αγαπητοί μου, δεν εψηλάθησε μόνο ο Θωμάς, και οι άλλοι εψηλάθησαν. Μας το λέει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ότι ατιστούσαν από τη χαρά του εάν πράγματι είναι ο Ιησούς. Και ζητήσει να ψηλαφιστεί. Και τι τους είπε ο Κύριος? Τους είπε ότι όπως εμένα με βλέπετε και με πιάνετε και με ακούτε, το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, όπως εμένα με βλέπετε. Συνεπώς, εγώ είμαι ανεστήθη. Και ακόμη δυσπιστούν.
Από τη χαρά, όχι από απιστία, από τη χαρά, έκπληκτη, δεν χωράει το μυαλό. Και τους λέγει, έχετε τίποτε φαγόσιμον? Και του έδωσαν και έφαγε και κατηνάλωσε εκείνα τα οποία το έβαλαν μπροστά του, ένα κομμάτι ψημένο ψάρι και ένα κομμάτι κυρίθρα μέλι, για να γίνει η πίστοση της Αναστάσεως. Συνεπώς, αυτό το εμπολής τεκμηρίης βλέπουμε, αγαπητοί, να είναι πράγματι χειροπιαστό. Θα λέγαμε ότι οι αποδείξεις για την Ανάσταση του Χριστού μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι τόσες πολλές, ώστε κανένα άλλο θέμα δεν έτυχε τόσης και τέτοιας κατοχυρώσεως όπως η Ανάσταση του Χριστού, για να τονιστεί η θεανθρωπίνη φύση του Χριστού. Όλοι οι λόγοι του Χριστού, ό,τι είπε, όλες οι προφητείες του Χριστού, όλες οι υποσχέσεις του Χριστού και οι επαγγελίες, όλη η εσχατολογία που είπε ο Χριστός, ότι θα ξανάρθει, ότι θα κρίνει τον κόσμο, ότι θα υπάρξει κόλαση και βασιλεία Θεού, όλα αυτά απορρέουν από την Ανάσταση του Χριστού. Εάν ο Χριστός ανεστήθη, εκείνα που είπε ο Χριστός είναι αληθινά. Εάν ο Χριστός δεν ανεστήθη, τότε όσο ωραία και να είναι εκείνα τα οποία μας είπε, είναι παραμύθια. Δεν έχουν υπόσταση. Μας είπε ότι θα ξανάρθει. Πού το ξέρουμε αυτό? Μας είπε ότι υπάρχει η βασιλεία του Θεού και η κόλαση. Πού το ξέρουμε αυτό? Γιατί δεν θα μπορούσαν να μοιάσουν αυτά που είπε ο Χριστός με τους φιλοσοφικούς μύθους των φιλοσόφων, που δεν είναι τίποτα άλλο φιλοσοφικός μύθος από τη δογματική, εντός εισαγωγικών τη λέξη, από τη δογματική της φιλοσοφίας, δηλαδή από το βάθρο, τη βάση που θέλει να στηρίξει ο φιλόσοφος, μερικά πράγματα τα οποία θα μείνουν αναπόδεικτα. Με βάση αυτό θα αρχίσει να αποδεικνύει τα παρακάτω. Τότε μήπως λοιπόν θα ήταν ένας φιλοσοφικός μύθος ο χριστιανισμός? Όχι. Ο Χριστός ανεστήθη. Ο Χριστός ανεστήθη και απέδειξε την Αναστασή Του εν πολλής τεκμηρίης, με πολλές αποδείξεις. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και οι εχθροί της πίστεως προσπαθούν να πλήξουν την Ανάσταση του Χριστού, ακριβώς για να υποτιμήσουν το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά πρέπει ακόμη στα πολλά τεκμήρια τα οποία εδώ αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς να προσθεθεί και κάτι ακόμη. Ο μακρύς χρόνος εμφανίσεως του Κυρίου, που είναι 40 ημέρες. Δηλαδή θα το λέγαμε έτσι. Πλάι της αποδείξης πρέπει να έχουμε και την συνάρτηση του χρόνου. Δηλαδή, αυτός ο χρόνος πόσος ήταν? Μερικά δευτερόλεπτα. Ας πούμε ότι βλέπουμε για μια στιγμή ένα όραμα, βλέπουμε τον Αναστάντα Ιησού για μερικά δευτερόλεπτα και τελειώνει αυτό. Αγαπητοί μου, για 40 ημέρες. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Βέβαια, δεν ήταν μαζί τους και τις 40 ημέρες, γι' αυτό γράφει διημερών τεσσαράκοντα. Για 40 ημέρες, όχι 40 ημέρες, για 40 ημέρες ήτο παρέστησεν εαυτό και ήτο οπτανόμενος, εμφανιζόμενος. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, σε αυτές τις 40 ημέρες εφίστατο και αφύπτατο πάλι παρουσιάζεται και μετά πετούσε και έφευγε αφύπτατο. Προσέξτε όμως αυτό το σημείο, βέβαια δεν πετούσε ο Χριστός, θα το δούμε στη συνέχεια. Όσο ζούσε 40 ημέρες με τους μαθητάς του, βεβαίως η διαγωγή του ούτως υπήν δεν ήταν όπως ήταν πρώτης Αναστάσεως. Λέγει εδώ πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ανάγων αυτών τας διανοίας
και ουκέ τη συγχωρών ομοίως προς αυτόν διακείστε όσπερ και έμπρεπεν. Προσπαθούσε δε τους αναγάγει να τους κάνει αναφορά της άνοδο της διανοίας των και δεν επέτρεπε πλέον ουκέ τη συγχωρών, δεν επέτρεπε πια να υπάρχει η σχέση που υπήρχε πρώτα πρώτου Σταυρού και πρώτης Αναστάσεως. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ υπάρχει μια άλλη σχέση. Ποια σχέση υπάρχει? Ο Χριστός βέβαια δεν τρώει, αλλά θα φάει. Ο Χριστός δεν νηστάζει, ούτε έχει ανάγκη να κοιμηθεί. Πρώτα όμως εκοιμάτω. Τον βλέπουμε να κοιμάται μέσα στο πλοιάριο και τον ξυπνούν. Επιστάτα, λέει, απολύνατα. Επιστάτα, χανόμαστε. Τι κοιμάσαι? Οπότε η συμπεριφορά του είναι διαφορετική. Είναι θεοπρεπής. Άνθρωπος, γιατί άνθρωπο ψηλαφίζουν. Καλύτερα, θεάνθρωπος και ταυτοχρόνως θεοπρεπής. Είναι χαρακτηριστικό το ρήμα οπτανόμενος αυτής. Ή το λέει οπτανόμενος. Αυτό το οπτανόμενος είναι πολύ σπουδαίο, αγαπητοί. Είναι σύμφωνο με τον Ευαγγελιστή Λουκά που λέγει και αυτός άφαντος εγένετο από αυτόν. Λουκάς 24,32 Ευαγγέλιον. Άφαντος. Βεβαίως ο Κύριος ήταν συνεχώς με τους μαθητάς του, αλλά ένεκα των νέων ιδιωτήτων του αναστηθέντος σώματός του, τα μάτια, οι οφθαλμοί των μαθητών κρατούνται πια και δεν μπορούν να βλέπουν τον Κύριον όταν εκείνος δεν θέλει να φαίνεται. Συνεπώς, δεν πετούσε, δεν έφευγε, αλλά ήταν πάλι μαζί τους, αλλά δεν ήταν ορατός από τους μαθητάς του. Και ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, τίνος δε ένεκεν ουχή πάσιν, αλλά της Αποστόλη κεφάνη, για ποιο λόγο άραγε μόνο στους Αποστόλους παρουσιάστηκε και όχι σε όλους? Και απαντάει ο ίδιος, ότι φάντασμα ανέδοξεν είναι της πολλής, ούκη δόση το απόρριτο του μυστηρίου, διότι για τους πολλούς θα εθεωρεί το φάντασμα. Αλλά οι μαθητές μπορούσαν να βαθύνουν το μυστήριο, οι πολλοί ασφαλώς όχι. Διότι εάν, αγαπητοί μου, οι μαθητές εδυσκολεύονται να πιστούν περί του διδασκάλου, πόσο περισσότερο θα εδυσκολεύονται οι άλλοι για να πιστούν περί του διδασκάλου ότι ανεστήθη? Αλλά υπάρχει και ένας ακόμη λόγος που δεν εμφανίστηκε στους πολλούς και ιδίως στους σταυρωτάς του. Τον Αναστάντα Κύριον θα τον έβλεπαν μόνο εκείνοι που είχαν πιστέψει σε εκείνον και διάθεταν καθαρή καρδιά. Οι σταυρωτές, όχι της εποχής του, αλλά όλων των αιώνων, οι σταυρωτές θα τον δουν μόνον όταν έλθει σαν κριτής. Τότε στην κρίση θα τον δουν. Και όπως μας λέει το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, τότε κόψονται ίσον εκείνο το οποίο όψονται. Τότε θα αρχίσουν να φρυνούν για εκείνον που θα βλέπουν, που τον ελόγχισαν και τον εσταύρωσαν. Οι σταυρωτές όλων των αιώνων, οι άθιοι, οι άπιστοι, οι αμαρτωλοί, αλλά ανώφελα πια. Έτσι ο Αναστάσιος Ιησούς εμφανίζεται μόνο στους πιστούς που διαθέτουν καθαρή καρδιά. Αλλά αγαπητοί μου, πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.